Συνδικαλιστές, ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, συνεχίζουμε τον αγώνα για την πραγματοποίηση συνέδριου της ΓΕΣΕΕ χωρίς νόθους, χωρίς τη συμμετοχή των εργοδοτών. Ετοιμαζόμαστε και να πάμε στη Ρόδο για να απαιτήσουμε για ένα συνέδριο που πραγματικά θα είναι συνέδριο των εργατών και όχι των εργοδοτών. Πρωτοστατούν οι δυνάμεις της ΠΑΣ και της ΔΑΚΕ, η ομάδα Βασιλόπουλου ΣΥΡΙΖΑ, στο να διαμορφώνουν το σχετισμό δύναμης που να υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι τα συμφέροντα των εργατών, θα συναντήσει την ταξική απάντηση στο δρόμο του ταξικού αγώνα από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε και δίνουμε τη μάχη και στη Ρόδο, αλλά και από μετά τη Ρόδο καθημερινά στους χώρους δουλειάς, στα γιαπιά, στις βιομηχανίες, στα καράβια. Συμμετέχουμε και εμείς στο αυριανό συλλαλητήριο που καλούν συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα στην πλατεία Κύπρου της Ρόδου, με αφορμή την προσπάθεια που κάνει για άλλη μια φορά η συνδικαλιστική μαφία στη ΓΕΣΕΕ για ένα συνέδριο νόθο, ένα συνέδριο εργοδοτών πέρα και έξω από τα καθημερινά οξυμένα προβλήματα της εργατικής τάξης που δημιουργεί η πολιτική της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Είμαστε αποφασισμένοι για άλλη μια φορά να αποκαλύψουμε αυτή την προσπάθεια και να γίνει ένα πραγματικό συνέδριο εργατών και όχι των εργοδοτών. Κατεβαίνουμε κάτω στη Ρόδο γιατί το φαινόμενο του εκφυλισμού που γίνεται στη ΓΕΣΕΕ, στα 100 χρονά της μάλιστα, δείχνει ακριβώς την πορεία του κινήματος. Ένα κίνημα που το θέλουν εμενός στους αντιπροσώπους, με αντί για εργαζόμενους στη θέση τους να υπάρχουν εργοδότες. Ένα κίνημα το οποίο θα μιλάει και θα συνδιαλέγεται με το ΣΕΒ, την κυβέρνηση και την Τρόικα. Αυτό το κίνημα είναι κόντρα στις δικές μας επιδιώξεις, κόντρα σε αυτά που θέλουμε. Εμείς θέλουμε κίνημα εργατών και όχι των εργοδοτών.